Στην κοπή πίτας του Συλλόγου Ιμβρίων, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, βρέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Το μήνυμα Δένδια για Ίμβρο και Τένεδο πρέπει να ακούστηκε για τα καλά στην Τουρκία, καθώς μίλησε και για αυτονομία. Συγκεκριμένα είπε: «Δράτω με τις ευκαιρίες να τονίσω εκ νέου ότι η Τουρκία πρέπει επιτέλους να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Ίμβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τη συνθήκη της Λοζάνης. Οφείλει να εκπληρώσει στο ακέραιο τις προβλέψεις του άρθρου 14 της συνθήκης της Λοζάνης περί εγγυήσεων στο μη μουσουλμανικό γηγενή πληθυσμό όσον αφορά τη θέσπιση καθεστώτος τοπικής αυτονομίας και αυτοδιοίκησης και την προστασία των προσώπων και της περιουσίας τους. Παράλληλα, η γειτονική χώρα θα πρέπει να συμμορφωθεί με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως για παράδειγμα το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας της ελληνικής μειονότητας στην Ίμβρο και στην Τένεδο. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, θα συνεχίσουμε να αποτελούμε αρρωγό των προσπαθειών σας για να διατηρηθεί ζωντανή η συλλογική μνήμη των Ιμβρίων και για να αποκατασταθούν οι αδικίες που ο Ιμβριακός Ελληνισμός έχει υποστεί από τις τουρκικές αρχές. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα σας, αξιοποιώντας κάθε μέσο που διαθέτουμε προς επίτευξη του σκοπού αυτού. Θα συνεχίσουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας να μεριμνούμε για τη στελέχωση των ομογενειακών σχολείων στην Ίμβρο, τα οποία χάρη και στις δικές σας προσπάθειες καλύπτουν πλέον και τις τρεις βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης. Ομοίως θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε και στην εγκατάσταση νέων οικογενειών στο νησί και θα συνεχίσουμε βεβαίως με κάθε ευκαιρία να υπενθυμίζουμε τις δεσμεύσεις που η Τουρκία έχει αναλάβει και να αναδεικνύουμε τις αδικίες που υφίσταται ο Ιμβριακός Ελληνισμός. Αψευδές δείγμα της συμπαράστασής μας αποτελεί και η επίσκεψη σε λίγες μέρες του Υφυπουργού Εξωτερικών, κυρίου Ανδρέα Κατσανιώτη στην Ίμβρο, όπου θα του δοθεί η δυνατότητα να διαμορφώσει επί τοπίο σε περιστατωμένη εικόνα και να διαβουλευτεί ως προς τις δυνατότητες που διανοίγονται σχετικά με την περαιτέρω βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης των ομογενών μας. Ήταν το μήνυμα Δένδια για Ίμβρο και Τένεδο. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.